Το κτίριο που στεγαζόταν η επιχείρηση του πασίγνωστου σχεδιαστή μόδας Λάκη Γαβάλα στην Κάντζα έχει εμβαδό 20.000 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται σε οικόπεδο 31.000 τετραγωνικών μέτρων και έχει δμευτεί από το δημόσιο λόγω των χρεών του επιχειρηματία στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Τα χρέη αυτά, άλλωστε, οδήγησαν τον εκκεντρικό Λάκη Γαβάλα από τη κλειδά τη ζωή του Κολωνακίου και του Μυκόνου στη φυλακή. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής είναι διασκορπισμένες σε 38 κτίρια σε όλο τον νομό, για τα οποία το ελληνικό δημόσιο πληρώνει για ενίκεια το αστρονομικό ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Αν προχωρήσει η πρόταση εξαγοράς του κτιρίου στην Κάντζα από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Οικονομικών, ωφελούνται όλοι καθώς. Πρώτον, το δημόσιο παίρνει τα χρήματα που οφείλονται σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η περιφέρεια λύνει το εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η περιφέρεια λύνει το κτηριακό της πρόβλημα εξοικονόμοντας σε αιτήσια βάση τεράστια ποσά. Ο κύριος Γαβαλάς εξοφλεί τα χρέη του. Και τέλος, οι τράπεζες εξασφαλίζουν τα χρήματα που είχαν δανείσει.